διάβολο απευθείας επικοινωνίας με την Τουρκία ετοιμάζεται να ανοίξει η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως προκύπτει από τη στιχομηθεία που είχαν στο πόδι Χριστοδουλίδης Φιτάν. Στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και του Αλβανού Πρωθυπουργού, οι δύο συνέχισαν στον Μπακού τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα στη Βουδαπέστη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπόθηκε ξανά η ετοιμότητα της Άγκυρας για συζήτηση, μόνο που αυτή τη φορά μπήκε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο απευθείας διαλόγου. Είχε προηγηθεί σύντομη στιχομηθεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην είσοδο του συνεδριακού κέντρου που στήθηκε γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού. Μετά την υποδοχή και την αμήχανη χειραψία με τον οικοδεσπότη Αζέρο Πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρέθηκε πρόσωπο με τον Αντώνιο Κουτέρες πρώτη φορά μετά το δείπνο της 15ης Οκτωβρίου. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος γύρισε την πλάτη προς τις κάμερες και χαμηλόφωνα ρώτησε τον Γενικό Γραμματέα πώς εξελίσσεται η προεργασία για τη διευρυμένη. Και πάλι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κουτέρες φέρεται να είπε: Ο σχεδιασμός προχωρά σύμφωνα με όσα συζητήσαμε στο δείπνο. Έχουμε την σύμφωνη γνώμη όλων των μερών. Με ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη συνάντηση. Πρόσεχος, η Ροζμαρίν Ντικάρλο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο για συντονισμό στο πλαίσιο της προετοιμασίας που θα γίνει εν ώψη της διευρυμένης. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι η επιμονή της τουρκοκυπριακής πλευράς για σύνθεση 4-1 με τον Ερσίν Τατάρ να θεωρεί ότι βάζει νερό στο κρασί του μέσω της πρότασης που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα για εκπροσώπηση του Λονδίνου σε επίπεδο Υφυπουργού Εξωτερικών με το καπέλο του παρατηρητή. Κάτι που απορρίπτει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Πίσω στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερτογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, μένει στη σκληρή γραμμή για το Κυπριακό και προειδοποιεί τον Τραμπ να μην γίνει Biden σε αυτό το θέμα. Eski bildik ve kabul edilemez politikalara bağlı kalıp kalmayacağı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi etrafında bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά ενημέρωσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών της Ελλάδας ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των Αθηνών για συμμετοχή στη διευρυμένη αλλά και τις κόκκινες γραμμές για λύση εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.